συνολικός προϋπολογισμός αποτέλεσε πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας και στο κάλεσμα του Δήμου για συμμετοχή η κοινωνία ανέδρασε απόλυτα θετικά καταθέτοντας 67 προτάσεις. Αυτό αναδεικνύει δύο ζητήματα, αφενός ότι όλοι ανταποκρίνονται όταν τους δίνεται η δυνατότητα να ακουστούν, αλλά αφετέρου ότι ο θεσμός πρέπει να οριμάσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αλλά και η ευθύνη στους δημότες να έχουν λόγο στους σχεδιασμούς που γίνονται. Πρέπει να προσθεθούν στον προϋπολογισμό εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα το καταστήσουν πραγματικά συμμετοχικό. Και σχετικά με αυτό, εμείς ως σωματείο έχουμε να υποβάλουμε δύο προτάσεις. Πρώτον, οι εκπρόσωποι των πολιτών να μπορούν να συμμετέχουν με προτάσεις στη διαμόρφωση των δικών μας προϋπολογισμών. Και δεύτερον, ο καθορισμός των επιλέξιμων απανών να γίνει με τη συμμετοχή και των πολιτών. Σε ένα επόμενο στάδιο ρήμανση, φυσικά, θα αφηρηθεί και η ψήφωση των πολιτών σε σχέση με το τι θα προκρίνεται μέσω του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι βοηθάμε την κοινότητα να συμμετάσχει πραγματικά, μια κοινότητα την οποία οφείλουμε και να αναγνωρίζουμε και να στηρίζουμε την οριμότητά της. Στόχος της πρότασής μας είναι να δημιουργήσουμε ένα τμήμα πεζής αστικής μετακίνησης κατασκευασμένο με όλες τις επιταγές των μοντέλων της βασιμότητας. Επιλέξαμε για αυτό το πιο συμβολικό κομμάτι της πόλης, τη διαδρομή από το Δημαρχείο μέχρι και την Όση. Αποτελεί φυσικά πρόβλημα ότι το γενικότερο πεδίο μιας μεγάλης πόλης όπως το Γιάννενα παραμένει και σήμερα απόψερ, όχι μόνο για αυτούς που έχουν κινητικά ή άλλα προβλήματα, αλλά για το σύνολο των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Αν και η ευθύνη μας είναι τα δικαιώματα των αναπήρων και μόνο, υποβάλαμε μια πρόταση ξεκάθαρα ανθρωποκεντρική. Μια πρόταση που αφορά όλους, μια πρόταση που είχε δύο στόχους. Τον προφανή, να κατασκευαστεί δηλαδή ένα τμήμα ιδεώδους πεζής μετακίνησης, το οποίο θα λειτουργεί εκπαιδευτικά, αλλά και έναν άλλο δεύτερο στόχο, πραγματικά στρατηγική σημασία για εμάς. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου όπου θα εφαρμοστεί και το όλο πρόγραμμα. Είναι ένα σημείο όπου θα λειτουργεί καθημερινά ως πίεση